πως είναι μαζεμένη. Ωρε παπαλά φρένα καημένη. Τσιντό μωρέ τσιντό, που στανίσου κοντό,
και γάλανη ποδιά σου, χαρά στην εμορφιά σου και μακριά η ποδιά σου, χαρά στη λεβεδιά σου. Του ελληνισμού, εκεί που κατοικούσαν, έχουν αφήσει ιστορία. Πάμε λοιπόν στην περιοχή πάνω από την οροσειρά της Ροδόπης, πάνω από την Ανδριανούπολη και τις 40 εκκλησίες, μέχρι την Κωνσταντζα και το Ρουσέ. Όλη αυτή η περιοχή από τη βαθιά αρχαιότητα κατοικούνταν, από Θράκες ήταν παλιά ελληνικά φύλλα και αργότερα εκεί ήρθανε και Μεγαρείς, Πελοποννήσοι, Ίωνες, κάναν τις δικές τους αποικίες και έτσι όλη η περιοχή, σε όλη την περιοχή το ελληνικό στοιχείο ανθούσε πάρα πολλούς αιώνες π.Χ. Να σημειώσουμε εδώ ότι οι Βούλγαροι σε αυτή την περιοχή εμφανίστηκαν 700 χρόνια μετά Χριστό. Όλα αυτά τα χρόνια πέρασαν έτσι με συνύπαρξη πολλών λαών, με πάρα πολλές πολιτικές ζυμώσεις, πολλούς πολέμους, πολλές αυξομοιώσεις περιοχών στους διάφορους λαούς που πέρασαν από εκεί και φτάνουμε στα 1878 όταν γίνεται η Συνθήκη του Αγίου Στεφάνου η οποία δίνει μια τεράστια έκταση σε αυτή την περιοχή της Βαλκανικής στη Βουλγαρία. Ιδρύεται λοιπόν η Μεγάλη Βουλγαρία. Αυτό το κράτος άντεξε 4 μήνες, η Συνθήκη επαναπροσδιορίζεται και συρρυκνώνεται αυτή η Μεγάλη Βουλγαρία. Χωρίζεται λοιπόν σε 2 κομμάτια τα οποία είχαν την αυτονομία τους το καθένα ξεχωριστά και τώρα πώς θα ονομαστούν αυτά τα κομμάτια επιστρατεύεται το όνομα που έτσι κι αλλιώς είχε η περιοχή αυτή. Είπαμε ότι αυτό το κομμάτι επί τουρκοκρατίας λεγόταν χώρα των Ρωμιών, Ρουμ Ιλί. Και έτσι επιστρατεύεται αυτό το όνομα και έχουμε την Δυτική Ρωμιλία και την Ανατολική Ρωμιλία. Αυτόνομες και οι δυο, η Δυτική Ρωμιλία είναι ουσιαστικά η Βουλγαρία και η Ανατολική Ρωμιλία είναι μια περιοχή όπου ανθεί και πάλι το ελληνικό στοιχείο. Βέβαια, οι Βούλγαροι πιέζουν αφόρητα, γίνονται μεγάλες προσπάθειες εκ βουλγαρισμού. Θα πρέπει να πούμε ότι το ελληνικό στοιχείο ήταν περίπου στις 400.000 άτομα εδώ σε αυτή την περιοχή γενικά. Ονόματα όπως Μικρό και Μεγάλο Μοναστήρι, Μικρό και Μεγάλο Μπογιαλίκη, Καριά, Καβακλή και πολλά άλλα χωριά είναι ονόματα που πονούν πολλούς Έλληνες, οι οποίοι από το 1885 μέχρι το 1923 βγήκαν στην προσφυγιά και ήρθαν στην κυρίως Ελλάδα, στη σημερινή Ελλάδα. Σε αυτή την περιοχή λοιπόν άνθησε, είπαμε, το ελληνικό στοιχείο με πολύ χιούμορ, με πολύ ψηλό βιωτικό επίπεδο, γιατί αυτή η περιοχή έφτανε και μέχρι τον Εύξηνο Πόντο και εκεί έχουμε Μεσύμβρια, Αγχίαλο, Μπάνα, Άσπρο και πολλές άλλες πόλεις που πραγματικά έγραψαν ιστορία στον πολιτισμό, στο εμπόριο, στα γράμματα και είχαν πάρα πολλές σχέσεις με ολόκληρη την Ευρώπη, πολύ μπροστά για την εποχή τους. Άνθρωποι από εκεί ήρθαν εδώ, ίδρυσαν συλλόγους, ίδρυσαν καινούργιες πατρίδες και πρόκοψαν μέχρι σήμερα ακόμα προκόβουν. Εκεί λοιπόν θα πάμε τώρα στην Ανατολική Ρωμιλία και στις παρευξήνιες περιοχές για να δούμε πρώτα-πρώτα τι θα δούμε. Λοιπόν, ξεκινάμε με Μπογδάνο, με Κοκονίτικο, με Ποδαράκι και με Σφαλή. Σφαλής είναι ο γοφός, γιατί ο χώρος τους έχει μια συγκεκριμένη κίνηση με τον γοφό και συνεχίζουμε και θα δούμε και άλλους χορούς από την περιοχή αυτή.
κι άλλες δυο τρεις ανέβημα, κι άλλες δυο τρεις ανέβημα, θα μασούν χώρα παραντώ και του μιλήσω γοντανό. Βρίσκουν τη γέρα κι ο τσίγκο από ήταν από εμποζιά. Τον είπαν και φοβήθηκαν, τον είπαν και φοβήθηκαν κι πίσω πίσω πήγαινα, κι πίσω πίσω πήγαινα. Μόνοι φοβάστε διγυρές, μόνοι φοβάστε διγυρές. We'll be right back.
Ήταν το τρίτο παιδικό τμήμα που δίνει τη σκητάλη τώρα στο εφηβικό, παραμένοντας πάντοτε στην ανατολική ρομιλία, τους χορούς και τις μουσικές της. Και τώρα βλέπουμε Κουκονούδα, Μιλίσω, στις 3, Ζερβοδέξιο, Ζωναράδικο που θα γυρίσει σε τσέστο και Κατσιβέλικο, πάντα με το εφηβικό τμήμα.
μας οι μοναχοί.
στο χώρο να τραγουδήσω. Έχω αγάπη, θα αγαπήσω. Μια μικρή, μια χαϊδεμένη, τρεις μυρίς τραγωνιασμένη. Πάλι καλά ίσα ίσα γυψίνα σαν κυπάρισα, γυψίνα σαν κυπάρισα. Μα μιλάκι παντρυπτήτη κι όλα θα με ταντοδυτή. Thank you.
Και παραμένουμε στην περιοχή της Ανατολικής Ρωμιλίας, που είναι κομμάτι της Βόρειας Τράκης, και πλησιάζουμε στα κύματα της Μαύρης Θάλασσας. Εκεί χορεύουν Δημήτρο Πενεμένη, χορεύουν Τρεμουλιαστό, Γιάρισκα, Ντούσκο, και στους γάμους χορεύουν και τον Καλλινίτικο. Και τώρα θα τα χορέψουμε όλα αυτά και θα ακούμε μια εξαιρετική ορχήστρα από τον Βαγγέλη Ψαθά του Αντωνίου στο κλαρίνο και στο ζουρνά. Τον Βαγγέλη Ψαθά του Γεωργίου στα κρουστά και στο ακορντεόν. Τον Σταύρο Παζαρέντζη στο ζουρνά και στα κρουστά. Τον Αργύρη Κόκορη στο λαούτο και στο τραγούδι. Και τον Γιώργο Νταβλιάκο στο ακορντεόν, στην γκάιτα και στο καβάλι. Σε λίγο η ορχήστρα θα αλλάξει, οπότε ήταν η ευκαιρία να σας τους παρουσιάσω. Συνεχίζουμε λοιπόν με μαυροθαλασσίτικους σκοπούς και χορούς. Thank you.
στην αυλή μου κι μια μες στο μάτι μου. Δέντρο είχα στην αυλή μου κι νερό δεν το κορδένω. Ρίχνω δάκρυγη φαρμάκι το φαρμάκο σαν το δέντρο. Το φαρμάκο σαν το δέντρο και έπισαν τα φυλαδούλα. Το φαρμάκο σαν το δέντρο και έπισαν τα φυλαδούλα. Να τα μαζόξω, βρίσκω ένα δακτυλίδι, βρίσκω ένα δακτυλίδι, ασημένιο προς τα λένιο. Έχει το Μέγα Κωνσταντίνο και το Μέγα το Βασιλιό.
λοιπόν απόψε, δεύτερη βραδιά των Αδεντριώτικων του 2016. Απολαμβάνουμε μουσικές και χορούς από διάφορες περιοχές του ελληνισμού, το όνομα των οποίων βασίζεται στη λέξη room. Όπως είπαμε μέχρι τώρα, room στα τουρκικά σημαίνει Ρωμιός και με τη σειρά του Ρωμιός σημαίνει Ρωμαίος, δηλαδή πολίτης της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Όπου Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, στη δική της γλώσσα, στα λατινικά, είναι Imperium Romanum. Αυτό το Romanum με τα χρόνια έγινε Ρωμανία. Και όταν η Αυτοκρατορία η Ρωμαϊκή κατέρευσε όσον αφορά το δυτικό της κομμάτι και επιβίωσε μόνο ανατολικά με πρωτεύουσα την Κωνσταντινούπολη, το όνομα Ρωμανία απέδιδε την Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Αυτήν που αργότερα οι μελετητές, οι επιστήμονες, την ονόμασαν Βυζάντιο. Άρα δηλαδή τελικά Ρωμανία είναι το πραγματικό όνομα του Βυζαντίου. Και όπως πάρα πολλά άλλα πράγματα από τα βυζαντινά ήθη, έθιμα και παραδόσεις επέζησαν στην ποντιακή παράδοση, έτσι εκεί επιβίωσε και το όνομα Ρωμανία. Μην ξεχνάμε ότι ο πιο γνωστός θρήνος για την άλωση της πόλης και την κατάρρευση εκείνης της περίοδου της ιστορίας είναι το «Η Ρωμανία επάρθεν». Πάρθηκε δηλαδή η Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία που εμείς την ξέρουμε ως Βυζάντιο. Τελευταία στάση λοιπόν απόψε στη Ρωμανία. Γι' αυτό το λόγο υποδεχόμαστε το Γιώργο Πουλατσακλή με τη λύρα του, το Γιώργο Ψωμιάδη με τον ταούλι του και τη Μελίνα Χατζικαμάνου που τραγουδάει όλα τα ποντιακά τραγούδια που θα χρειαστεί να ακουστούν απόψε για να χαρούμε τους χορούς που έχει ετοιμάσει ο Σύλλογος. Οι οποίοι χοροί είναι, μόλις βρω το χαρτί μου θα σας τους πω, νάτι. Λοιπόν, τικ ομάλ, τικ μονό, τικ διπλό, έτερε εμπροπής για αρχή. Και θα συνεχίσουμε. Yeah.
Thank you.
Χόρεψαν οι έφηβοι να χορέψουν και οι νέοι, γιατί θα χορέψουν κότσαρι, τριγώνα, κιζέλα και καλόν κορίτς, γετίερε, τετέαγατς και φώνα, 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 καρδοφώνα. Μουσική
φωνά, κόρκα δε φωνά. Μένεις και φέρτς με, για πες κι βάλτς με. Μένεις και φέρτς με, για πες κι βάλτς με. Στο σπίτι σ' έρθα, πάρα βραδιά στα. Στο σπίτι σ' έρθα, πάρα βραδιά στα. Λάλης και φέρτς με, για πες κι βάλτς με. Λάλης και φέρτς με, για πες κι βάλτς με. Άπες να βάλτς με, κάθκα κι λες με. Άπες να βάλτς με, κάθκα κι λες με. Κάθκα να λες με, σκάμνην κι φέρτς με. Κάθκα να λες με, σκάμνην κι φέρτς με. Δυστυχώς κάποτε τελειώνουν. Θα παρακαλέσω τώρα τον Νίκο τον Φωτόπουλο να έρθει από μακριά από εκεί, από τον Πόντο που ήταν και χόρευε, να έρθει εδώ στο μικρόφωνο, γιατί νομίζω ότι υπάρχει και μία κλήρωση που πρέπει να γίνει. Ευχαριστούμε πολύ για την υπομονή σας. Λίγο το πρόγραμμα πήγε πίσω. Ελπίζουμε να δικαιώσαμε την όλη αυτή προσμονή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να καλέσω τη Μαρία τη Λαδά τη φίλη, να της προσφέρουμε ένα μικρό αναμνηστικό για την υπέροχη συνεργασία που έχουμε. Την ευχαριστούμε πολύ. Να σε καλά, Μαράκι. Και θα κάνουμε τώρα την κλήρωση. Ένα παιδάκι. Τράβε ένα λάχνο. Ανακάτεψε τα πρώτα. Ανακάτεψε. Εσύ. Πάρε. Σήμερα κληρώνουμε έναν καταψύκτη. Έλα να μας πεις το νούμερο. Οχτακόσια πενήντα δύο. Το νούμερο 852 κερδίζει τον καταψύκτη. Σας ευχαριστούμε πολύ. Αύριο είναι επίσης πολύ μεγάλη μέρα. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά όλους εκεί στην καντίνα που δίνουν την ψυχή τους. Το πρόβλημα είναι ότι τη μέρα που χορεύουμε εμείς δεν έχουμε αρκετή υποστήριξη για να καλύψουμε τα κενά στην καντίνα. Ελπίζουμε σιγά σιγά και άλλοι υπόλοιποι από το χωριό λίγο να βοηθήσετε, γιατί τα πράγματα όσο πάνε δυσκολεύουν και για μας, έχουν περάσει και τα χρόνια και η κούραση μας βγαίνει σιγά σιγά. Να το θέσω από τώρα επίσης ότι ο Σεπτέμβριος είναι λίγο δύσκολος να ξαναγίνει, μπορεί να βολεύει όλους εσάς, αλλά δεν βολεύει όλους εμάς το Σύλλογο, γιατί είναι μήνας διακοπών ο Αύγουστος, όλοι έχουν άδειες, οι επαγγελματίες είναι κλειστοί και αντιμετωπίζουμε πολλά προβλήματα, γιατί όλο αυτό που βλέπετε εδώ πέρα δεν στείνεται μέσα σε μια εβδομάδα. Ανοίγει και το σχολείο, πρέπει να συμμαζέψουμε γρήγορα, εκτός αν κάποιοι από εσάς γίνετε λίγο πιο δοτικοί και τουλάχιστον αυτές τις μέρες είστε κοντά μας σαν εθελοντές. Εμείς πάντοτε ζητάμε βοήθεια. Να είστε όλοι καλά, αύριο είναι μεγάλη μέρα, έχουμε τη συναυλία.
να είστε εδώ από νωρίς, 8:30 ακριβώς θα αρχίσουμε με τις βραβεύσεις των αριστευσάντων μαθητών και των εισαχθέντων στα ΤΕΗ και στα ΑΗ. Ακολουθεί η χοροδία και στο τέλος, στις 9, η συναυλία. Καλό υπόλοιπο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.